ΑΕΚ Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Νικήτρια τελικά η ΑΕΚ με γκολ του Καραγκιοζόπουλου. Ένα παιχνίδι που είχε ένταση, είχε πολλά νεύρα. Είχε προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον, αλλά και δρακόντια αστυνομικά μέτρα. Δεν είχαν γίνει έξω από το γήπεδο τουλάχιστον επεισόδια. Μέσα υπήρξαν νεύρα, όπως είπαμε, αποβολές, αμφισβητήσεις. Ένα παιχνίδι που συζητήθηκε πάρα πολύ και σίγουρα αποτελεί ένα από τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που φεύγει. Ένα γκολ που ακυρώθηκε, που δεν μέτρησε μάλλον, προκάλεσε τις διαμαρτυρίες εδώ του Μητρόπουλου και των άλλων παικτών του Ολυμπιακού στο διαιτητή. Βλέπουμε σε επανάληψη την επίμαχη αυτή η φάση που συζητήθηκε επί μέρες και οι εφημερίδες αφιερώσαν οκτάστηλα και πολλά σχόλια. Και εδώ βλέπουμε τον Τάκη Καραγκιοζόπουλο με ψυχραιμία. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα δώσει στην ΑΕΚ τον τίτλο και τυπικά για την περίοδο 88-89. Πανηγυρισμοί για τους ενωσίτες, ενώ αξίζει νομίζω να δούμε σε επανάληψη τον γκολ, χρυσό γκολ πραγματικά, ένας ολόκληρος τίτλος. Ο τίτλος ξαναγύρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 10 χρόνια. Τυπική διαδικασία, το μάτς ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιορτή για την ΑΕΚ με το δικέφαλο του Βορρά. Πολλοίς κόσμος χαιρέτησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ σε ένα μάτς που έληξε χωρίς γκολ, αλλά είχε αρκετές φάσεις και πρόσφερε σπουδαίο θέαμα. Πολλοίς κόσμος έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο, να σηκώσει τους πρωταγωνιστές στα χέρια, την ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, που άξια, επαναλαμβάνω, πήρε τον τίτλο. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Πανηγυρισμοί για τους ενωσίτες, αλλά η γαλλική ομάδα ισοφάρισε 6 λεπτά αργότερα με τον μόνιμο σκόρερ της, τον Ζαν-Πιέρ Παπέν. Τελικό αποτέλεσμα 1-1.